Χαίρετε. Πολλές από τις μαμάδες που έφεραν στον κόσμο το μωράκι τους με καισαρική τομή ανησυχούν μήπως δεν μπορέσουν να το θυλάσουν. Φυσικά και μπορείτε να θυλάσετε το μωράκι σας. Η καισαρική δεν σας εμποδίζει. Σήμερα μάλιστα στην συντριπτική πλειοψηφία των καισαρικών τομών χρησιμοποιείται η επισκλήδωση αναισθησία, οπότε τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται δεν περνάνε στο γάλα. Έτσι μπορείτε ή μάλλον συνιστάτε να ξεκινήσετε το θυλασμό σύντομα μετά τον τοκετό. Επίσης, τα παυσίπονα ή τα αντιβιωτικά που ενδεχομένως θα σας χορηγηθούν είναι σύμβατα με το θυλασμό. Ενδεχομένως, να δυσκολευτείτε λόγω της τομής στην κοιλιά σας να σηκώσετε το μωράκι σας, αφού τα κοιλιακά μυϊκά τυχώματα έχουν υποστεί έναν εντός εισαγωγικών τραυματισμό. Η δυσκολία αυτή όμως αντιμετωπίζεται αν επιλέξετε την κατάλληλη στάση θυλασμού. Μία στάση που βολεύει πολλές μαμάδες που υποβλήθηκαν σε καισαρική τομή είναι αυτή που ονομάζουμε κράτημα σαν μπάλα ποδοσφαίρου. Το σώμα του μωρού τοποθετείτε κάτω από τη μασχάλη σας. Αν θέλετε να θυλάσετε από το δεξιό μαστό, τότε τοποθετείτε το μωρό κάτω από τη δεξιά μασχάλη και με την παλάμη του δεξιού σας χεριού στηρίζετε το κεφαλάκι του και το οδηγείτε προς τη θηλή. Μπορείτε μάλιστα να βάλετε κάτω από το χέρι σας ως υποστήριξη ένα μαξιλάρι. Το μαξιλάρι υποστήριξης θα είναι χρήσιμο και αν χρησιμοποιήσετε την πιο κλασική στάση κούνιας. Αν θέλετε να θυλάσετε το μωρό από το δεξιμαστό, κρατάτε το μωρό με το αριστερό χέρι, έτσι ώστε το κεφαλάκι του να είναι στην παλάμη του αριστερού σας χεριού. Στη στάση αυτή, το κεφαλάκι και ο αυχένας του μωρού στηρίζεται με την παλάμη του αριστερού χεριού. Ίσως πάλι να σας βολεύει να θυλάσετε το μωράκι σας όταν είστε ξαπλωμένοι στο πλάι, έτσι. Αν θέλετε να θυλάσετε από τον αριστερό μαστό, ξαπλώνετε στην αριστερή πλευρά και το μωράκι σας ξαπλώνει δίπλα σας. Γενικά, αν έχετε υποβληθεί σε καισαρική τομή, μην φοβηθείτε το θυλασμό. Απλά πειραματιστείτε λίγο με το πώς θα κάθεστε και το πώς θα κρατάτε το μωράκι σας. Μπορείτε να τα καταφέρετε. Να είστε πάντα καλά.